να πω τώρα για το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές που έχουμε στη χώρα μας. Η φωνή του είναι απίστευτη. Τα τραγούδια του έχουν γίνει όλα σχεδόν επιτυχίες. Τον αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, όλοι πάρα πολύ, γιατί έχει εξαιρετική φωνή. Τώρα, από την άλλη, έχει άποψη. Που πολλές φορές και πολύ διαφωνούμε με τις απόψεις του. Όμως πρέπει να του καταλογίσουμε και το αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι λέει πάντα την άποψή του, λέει πάντα αυτό που πιστεύει, άσχετα αν του κάνει καλό ή κακό. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Μαζί μας ο ένας και μοναδικός Νότης Φακιανάκης. Πήρα φορά για να έρθω και με σταμάτησε. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σας. Είσαι ένα πιστόλι. Όπα όπα. Δεύτερα χέρια. Ένα με τη νύχτα. Λίγο λίγο. Μα εσύ με κες. Ο αετός. Δεν πόνεσα. Να ξαναρθείς. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Σώμα μου. Νταβατζής. Παπαρούνα. Γύφτισα μέρα. Θέλω να σε ξαναδώ. Παράλληλα. Μήπως είμαι τρελός. Καλοσύνη σου. Σήκω και φύγε. Για τον Νότη μιλάνε τα τραγούδια του. Και για τον κόσμο του, τα τραγούδια του είναι αυτά που μετράνε. Πολλές φορές έχει προκαλέσει αίσθηση με τις δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις του για διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Ο ίδιος υποστηρίζει τα πιστεύω του και αρνείται να κάνει συνεργασίες με βάση τα πολιτικά του φρονήματα. Εξαπολύει και δέχεται επιθέσεις, μιλά για όλα και για όλους και αυτό θα κάνει και απόψε στο Late Night με τον Γιώργο Λιάγκα. Νότη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι χαμηλών τον. Τι έχεις από εδώ? Α, βγάλω το. Μια χαρά. Σε θεωρώ να ξεκινήσω από αυτό, από τις σπουδαιότερες, δηλαδή δεν το λέω για να σχολακεύσω. Έχεις τεράστια φωνή. Και επειδή δουλεύω και σε ένα μουσικό ραδιόφωνο στο Λάμψη, δηλαδή τους λέω παιδιά, παίξτε Σφαγιανάκη, παίξτε. Είμαι πολύ φανατικός. Δηλαδή, δεν λέω παραμύθι τώρα. Καθόλου παραμύθι. Έχεις πει διάφορα. Έχω πει διάφορα, όχι για τη φωνή σου ποτέ. Και τις απόψεις μου. Υποκλίνομαι. Για τις απόψεις σου διαφωνώ. Θα τα πούμε όλα, αλλά για τη φωνή σου, ξέρεις, μια και μου το πας κατευθείαν εκεί. Δεν θα σε πάω στις απόψεις, ξέρεις τι θα σε πω. Δηλαδή, από σήμερα, παιδί μου, που έχεις τόσο σπουδαία φωνή, που έχεις κατακτήσει, έχεις βγάλει λεφτά, έχεις, σε αγαπάει όλος ο κόσμος κτλ. Γιατί να διατυπώσεις άποψη, άσχετα αν. Γιατί είναι η άποψή μου. Και γιατί πρέπει να. Διότι επιβάλλεται να την διατυπώσω γιατί? Την άποψή. Είσαι τραγουδιστής, είσαι. Ναι, είμαι τραγουδιστής, που... αλλά είμαι. Και πολύ επιτυχημένος. Είμαι πολίτης, πάνω απ' όλα. Ναι. Και έχω απαιτήσεις από αυτούς οι οποίοι συνιστούν την πολιτεία η οποία μου ανήκει, mm-hmm. σε μένα και σε όλους τους πολίτες, mm-hmm. και όταν κάνουν λανθασμένα την εργασία που τους έχουμε. Αναθέσει, έτσι ακριβώς, την οποία εκείνη ζήτησε να τους αναθέσουμε, δεν τους το επιβάλαμε με το πιστόλι στον κρόταφο, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν όπως πρέπει. Ναι. Όταν δεν το κάνουν όπως πρέπει και εισβάλλουν στην ζωή μου, ζωή μας, και μας δημιουργούν προβλήματα αντί να μας λύνουν, mm-hmm. τότε επιβάλλεται εγώ να μιλώ. Διότι εγώ έχω κάποιους ανθρώπους που με συμπαθούν τέλος πάντων, που δεν έχουν τη δυνατότητα όπως είμαστε τώρα εμείς να πούν αυτό που σκέφτονται. Δεν φοβάσαι όμως, μήπως, ρε παιδί μου, γιατί λες να φοβηθώ. Ότι θα σου πω ότι θα φοβηθείς. Ότι λόγω των απόψεων. Κάποιους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς σε θαυμάζουν ως καλλιτέχνη και ως τραγουδιστή, τους απομακρύνεις και λένε δεν το γουστάρω αυτό με που λες, Φακιανάκης, δεν θα πάω να τον ακούσω στο μαγαζί. Με το δίκιο τους. Δεν ξέρω με το δίκιο τους. Κοίτα, γιατί να μου απαγορεύω να έχω λόγο από τη στιγμή που έχω λόγο, mm-hmm. που σκέπτομαι. Γιατί σου επαναλαμβάνω, μπορεί να διώχνεις έτσι κάποιο κόσμο που σε αγαπάει, που έχουν αντίθετη άποψη με σένα. Δεν σου λέω ποιος έχει δίκιο ή ποιος άδικο. Εκεί θα πρέπει να πάμε όμως. Γιατί καταλήξω. Να πάμε εκεί. Διότι. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλήγουμε όταν μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούμε κοντά. Συγνώμη, όχι να μας εσύ αντιβάλλει. Δηλαδή πιστεύεις ότι οι απόψεις σου ενστερνίζονται από τους περισσότερους? Εγώ θεωρώ Βεβαίως. Ότι οι απόψεις σου εκφράζουν μια μειοψηφία, ας πούμε. Όχι, κανείς λάθος. Δεν θεωρώ ότι εκφράζουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και με την πάροδο των χρόνων αυτό το πράγμα μεγενθύνεται. Πώς το μετράς εσύ αυτό, ας πούμε, ότι απευθύνεσαι στην πλειοψηφία? Εντάξει, αυτό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή από το τι πουλάνε οι δίσκοι σου, που σημαίνει όχι, ότι. Όχι, αγοράζει... εννοώ... καλλιτεχνικά δεν εννοώ. Τους αγοράζει ο κόσμος τους δίσκους σου. Ναι. Στον χώρο που εμφανίζεσαι, οι άνθρωποι που έρχονται είναι μια απόδειξη. Mm-hmm. Και επίσης, όταν κάποια στιγμή σου λέω και πάλι με την πάροδο των χρόνων, που ορισμένοι, ίσως αρκετοί άνθρωποι, είχαν αντίθετη άποψη με σένα, mm-hmm. όταν τα πράγματα κλείνουν προς την πλευρά τη δική σου, βάσει αυτών που έλεγες, και στον δρόμο. Στο φούρνο ή οπουδήποτε συναντάς ανθρώπους και αυτό δυναμώνει το να σου λένε. Είχες δίκιο. Όχι, είχες δίκιο τελικά. Είχες δίκιο, σου λένε. Ναι, ναι βέβαια. Δεν σου, δεν σου είχε πει ποτέ κανείς. Ρενότη, τι είναι αυτά που λες, ας πούμε. Όχι. Ποτέ κανένας. Όχι. Γιατί να μου πει τι είναι αυτά δεν που ξέρω, λέω. Δεν ξέρω, γιατί κάποιοι διαφωνούν. Λέω πράγματα τα οποία είναι λανθασμένα. Εγώ θα σου πω στην πορεία κάποια που πιστεύω ότι λες λανθασμένα, αλλά ναι. δεν θέλω να πάω σε αυτά. Θέλω να σε πάω λίγο από την αρχή. Εσύ παρότι σε θεωρούμε όλοι ότι είσαι. Από την ΚΟ, είσαι από την Κρήτη, έχεις γεννηθεί στην Κρήτη. Ναι.
Πού γεννήθηκε στην Κρήτη? Στο Ηράκλειο, από κριτικό πατέρα, μικρασιάτισα μητέρα, από την μαμά τη, από τη γιαγιά δηλαδή. Τι δουλειά κάνανε οι γονείς? Ο πατέρα μου εργαζόταν στον Δήμο του Ηρακλείου. Δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Ναι, ναι. Στον κήπο του Καζατζάκη. Όχι του Καζατζάκη. Του Ελγκρέκο. Okay. Ναι. Στα Λιοντάρια, εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου δηλαδή. Η μητέρα ήταν οικοκυρά. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, δηλαδή είχες χαρούμενα παιδικά χρόνια? Ήταν απ' όλα. Χώρισαν οι γονείς σου? Χώρισαν όταν ήμουν 3 ετών. 3 ετών. Ναι. Και θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς όπως έγινε. Πώς χώρισαν? Υπήρχε μέσα στο σπίτι έτσι έντονη διαμάχη, γιατί ξεκίναγε από το ότι συζούσαν με τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός άνθρωπος. Ιδιόρυθμος πολύ, τέλος πάντων. Αλλά επενέβαινε στα οικογενειακά. Βέβαια, ναι. Αφού ήταν πολύ ισχυρός χαρακτήρας. Ο παππούς ήταν της μαμάς ή του μπαμπά? Της μαμάς. Της μαμάς. Μανιά της, Λάγκων. Δεν το ανεχόταν ο μπαμπάς αυτό? Ο πατέρας μου, καλός άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος και εξευγενισμένο πρόσωπο, αλλά κάποια στιγμή μπούκωσε. Δεν μπορούσε να το αντέξει. Θυμάσαι, επειδή ήσουν και μικρός 3 χρονών, θυμάσαι καυγάδες στο σπίτι ή όχι? Θυμάμαι καυγάδες οι οποίοι δεν ήταν αυτό που λέμε μαλώνουμε και τα λοιπά, αλλά μονίμως... Όχι βία, ας πούμε. Όχι, όχι, ποτέ. Αλλά μια ένταση, μια γκρίνια. Ναι, ναι. Και αυτό ξεκίναγε από τον παππού, ο οποίος ήθελε να ελέγξει το παν. Πώς το είπαν οι γονείς ότι χωρίζουνε? Πώς σας το ανακοινώσανε? Η μέρα που έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι, η γιαγιά μου με κράταγε στην αγκαλιά της. 3 ετών, ας πούμε, με κράταγε στην αγκαλιά και θυμάμαι το περιστατικό όλο. Το έκλαψες? Βέβαια, ναι. Το κατάλαβες ότι... Ναι, βέβαια. Φεύγει ο πατέρας μου. Και μετά με ποιον έμεινες εσύ? Φύγαμε από την ΚΟ, μετά από... Από την Κρήτη. Από την Κρήτη, συγγνώμη, ναι, μετά από 4 χρόνια. Φυσικά τον πατέρα μου τον έβλεπα, γιατί πήγαινα εκεί που εργαζόταν και μπορούσα να τον δω. Αλλά μετά η απώλεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φύγαμε δηλαδή το 66, πήγαμε στην ΚΟ. Με τη μαμά. Ναι, με τον παππού, τη γιαγιά και την μαμά. Τον πατέρα μου τον ξαναείδα όταν ήμουν 13 ετών. Άρα λοιπόν πέρασαν πολλά χρόνια που δεν είδες ο πατέρα σου. Βέβαια. Απώλεια μεγάλη. Φαντάζομαι τα παιδιά δηλαδή που είναι χωρισμένων γονέων και δεν βλέπουν τον ένα εκ των δύο. Γιατί ακούω πολλές κοπέλες που λένε: α, θα κάνω ένα παιδί. Εντάξει, το έχω περάσει και εγώ με τη μάνα μου αυτό, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Πολύ το έχουμε περάσει. Εγώ πολύ περισσότερα χρόνια να δω τη μάνα μου. Ναι, αλλά του τύπου θα κάνω παιδί, ας πούμε, και δεν τρέχει και τίποτα. Ποιος είναι ο πατέρας ή αν θα είναι ο πατέρας. Εγώ έχω τα περιθώρια να το ζήσω το παιδί μου. Μα είναι λόγια τώρα αυτά. Χωρίς τον πατέρα του θα μεγαλώσει το παιδί, χωρίς τη μητέρα. Τι γίνεται? Εσύ δεν ζητούσες, ρε παιδί μου, τον πατέρα σου να πας να τον δεις εκεί, να δεν επέμενες με κάποιο τρόπο να έρχεσαι σε επαφή μαζί του? Τότε ήταν διαφορετικές οι εποχές, έτσι. Ούτε τηλέφωνο είχαμε, δεν υπήρχε. Και κάποια στιγμή, όταν μάτια που δεν βλέπεις γρήγορα λησμονιούνται, κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια και δεν αισθανόμουν, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να πάω, γιατί είχε παντρευτεί άλλη γυναίκα. Είχε κάνει άλλα παιδιά. Δεν έκανε παιδιά, αλλά η γυναίκα με την οποία συζούσε είχε 3-4 παιδιά. Και όταν, ρε παιδί μου, τον ξανασυνάντησες? Πατέρας μου. Του είπες ποτέ, ρε πατέρα, έλα, γιατί τώρα το έκανες αυτό, γιατί απομακρύνθηκες, ας πούμε? Παιδιά σου είμαστε. Όχι. Όχι, διότι βλέποντάς τον, από την πρώτη στιγμή κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, τι άνθρωπος είναι. Καλός άνθρωπος, πραγματικά. Καλός, αλλά εγκατέλειψε τα παιδιά του? Δεν τα εγκατέλειψε. Είχε να τα δει τόσα χρόνια. Ο αδελφός μου είχε πάει ήδη και έμενε εκεί μαζί του. Επικοινωνούσε κατά καιρούς. Αλλά όταν μέσα στο σπίτι που έχουν χωρίσει οι γονείς, είναι ο κυρίαρχος, ο παππούς, ας πούμε, ο οποίος λέει και πράγματα για τον πατέρα σου, μπορεί κάποια στιγμή να σε επηρεάσει. Το ευτύχημα είναι ότι επηρεάστηκα μεν ως ένα βαθμό, ώστε να μην επιμείνω να έχουμε επαφή. Από την άλλη, όμως, συναντώντας τον πατέρα μου την πρώτη στιγμή, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είσαι παντρεμένος πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πολλά. Από το 84 με την γυναίκα. Πολλά χρόνια. Έχεις 2 παιδιά. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Είναι 22,5. 22,5. Απόλλων και Αφροδίτη. Τι κάνουν τώρα, σπουδάζουνε? Ο Απόλλων τελείωσε στην Αγγλία την βιομηχανία της μουσικής, σφαιρικά όμως, έτσι. Δηλαδή, διοργανώσεις συναυλιών, όργανα να παίξουμε, να κάνουμε παραγωγή στο στούντιο κτλ. Και η κόρη μου είχε πάει για έναν χρόνο στην Αγγλία και εκείνη για να σπουδάσει τη βιομηχανία της μόδας, αλλά μετά από ένα χρόνο κατάλαβα ότι δεν της ταιριάζει το περιβάλλον. Και τώρα τι κάνει? Και είναι εδώ στην Ελλάδα και σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Τι είδους πατέρας είσαι εσύ? Δηλαδή, έλατε. Τα δικά σου παιδικά χρόνια. Δεν ξέρω να είμαι πατέρας. Έχουν επηρεάσει, ας πούμε, το... Βέβαια. Τι εννοείς δεν ξέρεις να είσαι πατέρας? Δεν με έμαθε. Όταν ζεις με τον πατέρα σου, μοιραία αποκτάς γνώση του πώς συμπεριφέρεται ο πατέρας. Σωστά. Σωστό, ναι. Από αυτά που ζεις, τέλος πάντων, απορροφάς. Δεν το έχω ζήσει.
Είναι επίσης και η εργασία μου τέτοια, είναι και ο τρόπος που ζω. Που έλειπες πολύ από το σπίτι, εννοείς, ας πούμε, βράδια κτλ. Ναι, είναι αντίθετα τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εκείνοι ξυπνούν, εγώ πάω να κοιμηθώ. Και έτσι υπάρχει απώλεια. Δηλαδή, δεν με έχουν ζήσει τα παιδιά όσο θα πρέπει να με ζήσουν και δεν τα έχω ζήσει κι εγώ. Αισθάνεσαι τύψη γι' αυτό? Βέβαια, ναι. Στο έχουν πει ποτέ? Όχι. Αλλά το αντιλαμβάνεσαι? Ναι. Έχεις αισθανθεί την ανάγκη ποτέ να τους μιλήσεις γι' αυτό, να σου πεις ότι ο πατέρας σας έχει κάνει ένα φάουλ επειδή κάνει αυτή τη δουλειά κτλ. Δεν ήταν τόσο κοντά όσο έπρεπε? Ναι, βέβαια. Ναι. Και τους είπανε? Δεν έκανα συζήτηση για τη συζήτηση, δηλαδή καθόμαστε κάτω και συζητάμε το θέμα, mm-hmm. αλλά έξω-έξω τους το ρίχνω. Δεν σας έχω κάνει αυτό, βέβαια. Δεν σας έχω πάρει γέμου να πάμε στο γήπεδο, ξέρω εγώ. Γιατί δεν πηγαίνω κι εγώ, έτσι. Το έχεις αυτό ανταλλάξει με υλικά αγαθά, δηλαδή? Όχι, όχι, όχι. Λείπω, αλλά θα τους πάρω ένα ακριβό κινητό, ένα ακριβό αυτοκίνητο. Ένα, δηλαδή, όχι. Γιατί πολλοί το κάνουν αυτό, να δωροδοκίσουν τα παιδιά τους για να δικαιολογήσουν την έλλειψη της παρουσίας τους, ας πούμε. Δεν το έχεις κάνει ποτέ. Και τα παιδιά μου δεν είναι και των υλικών. Mm-hmm. Είναι εντάξει. Η γυναίκα σου τι ρόλο έπαιξε στη διατήρηση της οικογένειας? Το βασικότερο, το σημαντικότατο. Mm-hmm. Εκείνη είναι... τα φαντάζομαι πολύ με τα παιδιά. Ναι. Είσαστε όλα αυτά τα χρόνια αγαπημένοι, δεν μαλώσατε ποτέ, δεν... Πώς δεν μαλώσαμε ποτέ? Ένας άνθρωπος τώρα σαν εμένα δεν μαλώνει ποτέ, γίνεται, εγώ μαλώνω με τα ρούχα μου. Με αυτά δεν... Δεν έχεις μαλώσει ακόμα με αυτά? Με αυτά όχι. Κάτσε να τελειώσει η εκπομπή. Για ποιους λόγους, ας πούμε, μαλώνεις με τη γυναίκα σου, ας πούμε? Καταρχήν, η γυναίκα σου δεν είναι Ελληνίδα, έτσι, είναι Αγγλίδα. Αγγλίδα, ναι, ναι. Έχει άλλη νοοτροπία, ας πούμε. Ναι. Μπορεί για τη λεπτομέρεια, που εκεί εγώ στέκομαι τις περισσότερες δηλαδή, φορές. Για πες ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένας καυγά που μπορεί να κάνετε στο σπίτι. Αυτό το ψωμί τώρα γιατί μου το πήρες? Ξέρεις ότι τρώγω σικάλο ψωμί? Ναι. Γιατί μου πήρες αυτό? Γιατί δεν πέρασα από εκείνο το φούρνο? Εμένα το ψωμί είναι η βασική μου τροφή. Τι θα πει δεν πέρασα από το φούρνο? Να παίρνεις από εκείνο το φούρνο που παίρνω το ψωμί, αυτό που μου αρέσει, αυτό που έχουμε συνηθίσει. Τέτοια πράγματα. Είσαι δηλαδή στο σπίτι ανατολίτης. Δηλαδή θες να γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό που. Όχι στο σπίτι, παντού. Απαντού. Θέλω να γίνεται. Αυτό που έχουμε ορίσει, που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνεται. Όταν παρεκκλίνουμε, με ενοχλεί. Δουλειές σπιτιού κάνεις, δηλαδή θα. Ναι, βάλεις... σουγκαρίζω, στα γόνατα. Έχεις κάνει ποτέ δουλειά? Δεν πιστεύω. Γιατί? Ρε παιδί μου, να πλύνεις τα πιάτα σε μια φορά. Τα πλύνει το πλυντήριο τα πιάτα. Αλλά... Να τα βάλεις στο πλυντήριο τα πιάτα. Βέβαια, πάντα. Να τα έχεις βάλει. Ναι. Να σιδερώσεις. Πράγματα. Αυτά τα κάνω όταν είμαι μόνος μου. Να μαγειρέψεις. Όταν πάω στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, μοιραία τα κάνω εγώ. Να μαγειρέψεις, ξέρεις να μαγειρέψεις. Ξέρεις να μαγειρέψεις. Ναι. Αλλά στο σπίτι τα κάνει η γυναίκα σου. Κι εγώ. Α, και εσύ. Καμιά φορά, ας πούμε, καθόμαστε και κάνουμε μαζί κινέζικα. Mm-hmm. Εγώ είμαι ο μάγειρας, εκείνη είναι οι ετοιμασίες. Όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει ποτέ κρίση η σχέση σας, ας πούμε? Δηλαδή, ναι. Εκτός από τους καυγάδες τους επιφανειακούς, ναι. Να φτάσετε κοντά σε χωρισμό? Όχι. Αλλά κρίση πώς το εννοείς, ας πούμε? Κάποια στιγμή, mm-hmm. όταν κάνεις παρέα. Με κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως και να επηρεαστείς. Υπάρχουν κάποια στιγμή ορισμένες αιτίες και αφορμές που μπορεί να σου πούνε λόγια και αυτά και να σε επηρεάσουν. Ενώ αν δεν είχες αυτά τα λόγια να μπουν μέσα σου, ενδεχομένως να το προσπερνούσες. Τώρα λες, εσένα επηρέασαν τη γυναίκα σου, δεν κατάλαβα. Ποιος επηρεάστηκε από τους δύο? Έχει σημασία. Εντάξει, όταν παίρνουν τρίτη μέσα σε αυτό. Μια σχέση, μπορεί να χαλάσει σχέση. Και όχι σκοπίμως. Mm-hmm. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να έρθουν να σου πω κάτι για την γυναίκα σου. Το οποίο όμως τελικά να βλάψει. Γιατί σου το λέω? Αφού σ' αγαπώ. Mm-hmm. Γιατί για να σου ανοίξω κάτι... τα μάτια, α πούμε. Τι μάτια σου ανοίξω? Αφού μετά θα σου κλείσω στο σπίτι. Τι θα ανοίξω τα μάτια? Εσύ, με τη δύσκολη δουλειά που κάνεις, με τη δουλειά που είναι νύχτα, που είναι ποτό, που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, που είναι γυναίκες, φαντάζομαι ότι πολλές φορές θα έχεις μπει στον πειρασμό ή δεν έχεις μπει ποτέ. Να κοιτάξεις μια άλλη γυναίκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Όλες τις κοιτάζω. Τι μια άλλη γυναίκα? Ναι. Πλάκα μου, κάνεις στραβός είμαι. Όλες τις κοιτάζω τις γυναίκες και τους άντρες, όλους τους κοιτάζω. Φαντάζομαι επειδή είσαι και πετυχημένος, γοητευτικός, τα έχεις όλα. Φαντάζομαι θα στυπεύτουν και τα κορίτσια, ας πούμε, στο μαγαζί. Ακούω πολλά ότι γίνονται. Για σένα, γενικά για την νύχτα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εκεί πια? Και πώς ανάλογα δηλαδή... τις διαθέσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αν είσαι και θέλεις να πηγαίνεις αριστερά-δεξιά, το κάνει. Μοιραία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται και μεγάλο πειρασμό. Εάν όμως έχεις αποφασίσει ότι είμαι εδώ, γιατί. Έτσι μου αρέσει. Δεν σε επηρεάζουν αυτά. Εάν σου δίνει μια μεγάλη αφορμή η γυναίκα σου, θα χώριζες ή λόγω των παιδιών, επειδή εσύ βίωσες χωρισμό και δεν θα ήθελες τα παιδιά σου να περάσουν το ίδιο, θα καθόσουν σε μια σχέση που δεν ήταν τέλεια για να μην αισθανθούν άσχημα τα παιδιά? Με κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή, εφόσον χαλάσει η σχέση, ενδεχομένως να παραμείνω στη σχέση, ξέροντας ότι δεν είμαστε πλέον μαζί. Είμαστε μαζί. Αλλά μαζί δεν είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε όπως πριν. Άρα δεν είμαστε μαζί. Mm-hmm.
Και αυτό θα συμβεί μόνο και μόνο για να υπάρχουν οι συνθήκες αυτές οι οποίες πρέπει να έχουν τα παιδιά να ζουν κατά από σωστές συνθήκες. Μεγαλώνοντας, πώς ξεκίνησε το τραγούδι εσύ, δηλαδή πώς... Αυτό ήταν μέσα. Το είχες μέσα σου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήξερες θα γίνεις τραγουδιστής, ας πούμε. Όχι, αλλά τραγουδούσα γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ. Και πότε κατάλαβες το όνειρο, παιδί μου, ότι... Από παιδάκι με βάζανε και το τραγουδούσα στην Κρήτη με κλειστά τα μάτια, ντρεπόμουν. Α, ναι. Ναι. Μικράκι, δηλαδή 4-5 ετών. Και τραγούδαγα στην οικοδομή που έσκαβα όταν ήμουν ηλεκτρολόγος με τον γαμπρό μου. Έσκαβα λούκια, ας πούμε, για να περάσω μεσολυνώσεις και εγώ τραγούδαγα. Αυτά που τραγουδάω και τώρα. Του Αγγελόπουλου, τα τραγούδια του Διονυσίου, του Καζατζή. Και φίλοι μου ακούγανε, μου το λέγανε. Αλλά ποτέ δεν το έγραψα του τύπου να γίνω τραγουδιστής. Έχεις τελειώσει λύκειο? Έχω τελειώσει το δημοτικό. Δημοτικό? Δεν έχεις πάει γυμνάσιο λύκειο? Πήγα μια χρονιά στο γυμνάσιο, με άφησαν με τα εξεταστέω στα μαθηματικά και δεν ξαναπήγα τον Σεπτέμβριο να δώσω. Mm-hmm. Θα ήθελες τώρα που είσαι πια ένας πολίτης, πετυχημένος, καταξιωμένος, γυρίζοντας τα χρόνια πίσω, θα ήθελες να το έχεις προσπαθήσει να είναι αλλιώς τα πράγματα και να έχεις, ας πούμε, σπουδάσει? Βέβαια. Εάν σπούδασες, ας πούμε, αν σου έλεγα διάλεξε μια επιστήμη, τι επιστήμη θα ήθελες να σου? Θα ήταν η επιστήμη. Δηλαδή, δικηγόρος, ας πούμε. Φιλόλογος. Όχι δικηγόρος. Νομικός. Νομικός. Να γνωρίζω δηλαδή τον νόμο, ώστε να μπορώ να προστατεύσω τον συνάνθρωπό μου. Και θα ήθελες, αν είσαι νομικός, να πας από τη μεριά της έδρας ή από τη μεριά κάτω για να αθώνεις αθώους ή. Από τη μεριά της έδρας για να αθώνω και να καταδικάζω. Εισαγγελέας θα θέλεις να σου. Να αθώνω και να καταδικάζω με αυστηρή κρίση τους ανθρώπους ανάλογα με τις πράξεις τους. Mm-hmm. Να σε πάω τώρα στα άλλα χωράφια, σιγά σιγά. Θα σε πάω και στη μουσική, το αφήνω για το τέλος, για να κλείσουμε έτσι γλυκά. Θέλω να μου πεις, επειδή το έχω πραγματικά απορία. Αν αυτό το περιβόητο έμφυα που το πληρώνουμε όλοι κάθε χρόνο. Που έχεις δηλώσει, το έχω πει στη γυναίκα σου τότε που. Το έχεις πει. Το πλήρωσες ή δεν το πλήρωσες τελικά? Στο παίρνουν, δεν το πληρώνεις πλέον. Το παίρνεις από την το πήραν από την εφορία. Να σου πω πώς έγινε. Τράψω, ναι, εγώ το πληρώνω κανονικά για να ξέρεις. Αλλά θα ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα να πει κανονικά, δεν θα πρέπει να το πληρώνεις. Αρήγεις πριν κανένα κόλπο και εσύ, πώς θα το γλιτώσουμε κι εμείς? Τώρα πια δεν υπάρχει κόλπο. Αν είχαμε αντισταθεί όλοι, δεν θα είχε περάσει αυτή η νομοθεσία η οποία είναι όχι παράλογη. Είναι ληστρική. Δηλαδή έχουμε βάλει υπαλλήλους να τακτοποιούν τα πράγματα, διαχειριστές ουσιαστικά, οι οποίοι μας κλέβουν. Μας κλέβουν. Αυτή η πολιτεία είναι κλέπτης. Πολιτεία. Γιατί δεν μας ανήκει. Ανήκει σε άλλους. Αυτοί εξυπηρετούν, όλοι αυτοί και οι προηγούμενοι εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων, όχι του λαού μας. Τότε λοιπόν μίλαγα με την γυναίκα σου. Ήταν την η στιγμή. Γυναίκα μου. Την πρώην γυναίκα σου. Λυπάμαι γι' αυτό. Όχι, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά λυπάμαι γιατί θα ήταν καλύτερο να ήσασταν μαζί. Λοιπόν, τότε που μιλάγαμε, ήταν η στιγμή που πήγαν να το εφαρμόσουν. Mm-hmm. Και τι είχαν κάνει τα παλιοντόμαρα? Το είχαν περάσει μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, ούτως ώστε να σε απειλούν με το θέμα του ρεύματος. Θα σκόψει το ρεύμα, οπότε πλήρωσε και το έμφυα. Που η ΔΕΗ τι είναι, εισπρακτικός φορέας? Στη ΔΕΗ, λοιπόν, στο αλυσβερίσι που είχαν κάνει στις πωλήσεις και τα ρέστα του οργανισμού, είχαν περάσει και γύρω στα 720 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είχαν μείνει ως χρέος. Mm-hmm. Και αυτό το χρέος είπαν, εφόσον τα χρωστάμε, αντί να τα δώσουμε, πάρ' τα κατά αυτόν τον τρόπο. Εμένα θα μου κόψει το ρεύμα γιατί χρωστάω σε κάποιον άλλον? Τι δουλειά έχεις εσύ με τον άλλον? Με σένα τώρα έκανα συμφωνία ότι θα χτίσω το σπίτι μου ή θα το αγοράσω το σπίτι μου πληρώνοντας όλους τους φόρους και θα έρθει μετά να μου παίρνει ενίκιο κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Από πού το βρήκαν αυτό το έργο να το. Να σου το πω. Ναι, ναι. Τότε λέω λοιπόν στη γυναίκα σου, δεν πρέπει να το πληρώσει κανείς. Και μου λέει η πρώην γυναίκα. Εντάξει, μόνο γυναίκα, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Μου λέει η Φέη λοιπόν, μα πώς λέει, εμείς που έχουμε, άμα δεν πληρώσει. Το παιδάκι μου γλυκό, το χρωστάς, το οφείλεις. Είναι χρέος σου? Όχι. Αφού δεν το χρωστάς, γιατί να το δώσεις? Σου είπαν να πληρώσεις κάτι το οποίο δεν οφείλεις. Δεν πρέπει να το δώσεις. Γιατί χαλάς την πιάτσα. Αν το δώσεις, σημαίνει ότι θα γίνει καθεστώς μεθαύριο. Μην πληρώσει κανένας. Πλήρωναν. Mm-hmm. Όταν πλήρωναν λοιπόν οι πολλοί, κάποια στιγμή οι λίγοι ήρθαν σε μειονεκτική θέση. Εφόσον εγώ λοιπόν δεν πληρώνω, αρνούμαι να πληρώσω κάτι που δεν οφείλω, τι κάνουνε? Έχετε λογαριασμό, κύριε Λιάγκα? Ναι, που στην τράπεζα τάδε, ναι. Στα παίρνω από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Στα βρίσκαν το λογαριασμό σου. Ναι. Αλήθεια. Μιλάμε, ο απόλυτος φασισμός υπάρχει στην πατρίδα μας και πριν, αλλά αυτή τη στιγμή με τον πιο σκληρό και χυδαίο τρόπο. Απόλυτος φασισμός όμως. Απόλυτος. Πες μου κάτι, εσύ ήσουν. Οι φασίστες από τους... δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Mm. Οι άλλοι είναι οι φασίστες. Αυτοί που ονομάζουν φασίστες, αυτούς οι οποίοι κάνουν λιγότερο κακό από αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Εσύ πρόλαβες να βγάλεις λεφτά στο εξωτερικό ή την πάτησες και τα εγκλώβησες στην Ελλάδα όπως οι περισσότεροι με τα capital και τώρα τα έχεις στην τράπεζα και δεν μπορείς να τραβήξεις παρά μόνο 1.800 ευρώ το μήνα? Τι θα μπει στο εξωτερικό? Δεν υπάρχει εξωτερικό. Στην Ευρώπη είμαστε. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη είμαστε. Mm-hmm. Ή εδώ τα έχεις, δηλαδή, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Στο σπήριξε κάποιος, ρε παιδί μου, ότι κάνει την Αγιατή εδώ μέσα θα γίνει
Όχι, δεν μου το σφύριξε κάποιος. Δεν σφύριξε κανένας. Όχι, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εγώ στο τραπεζικό σύστημα δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη, διότι είναι πάντοτε το της Ελλάδας εμείς. Του κόσμου. Το τραπεζικό σύστημα πάντοτε είναι συνεργάτης με τα κράτη, με τις κυβερνήσεις, ούτως ώστε να κλέβουν τους λαούς. Είμαι φίλος σου. Οι μεγαλύτεροι κλέπτες που υπάρχουν στον πλανήτη είναι οι τραπεζίτες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος απατεώνας. Δεν θα διαφωνήσω. Το κογλύφι. Είμαι φίλος και σου λέω, Νότι, έβγαλε 100 χιλιάρικα. Τι να τα κάνω, πού να τα επενδύσω, πού να τα βάλω, τι να κάνω. Τώρα? Ναι. Έχεις την κατοχή σου 100.000. Ναι, τι τα κάνω. Τι να τα κάνεις, αφού είναι ένα πράγμα που. Πού να τα βάλω, πού θα. Θα μην τα έχω και στο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί θα μου να τα κλέψουν. Τι να τα κάνω, σου λέω. Τι με συμβουλεύεις. Τι με συμβουλεύεις, τι να τα κάνω τα 100.000, πού να τα βάλω, πού να τα επενδύσω, εσύ τι θα κάνεις. Έχεις 100.000 τώρα ξαφνικά. Φαντάζομαι ότι έχεις περισσότερο. Αν πες σου δίνω 100.000, τι τα κάνεις. Πού τα βάζεις για να τα επενδύσεις για να μην τα χάσεις. Να κάνεις εργασία, ας πούμε, ή να κάνεις κάποιο μαγαζί. Πρέπει να ξέρεις το αντικείμενο για να κάνεις κάποιο μαγαζί. Αν δεν ξέρεις κάτι. Σε κάποιον τομέα τέλος πάντων. Τα λεφτά πώς τα αποταμιεύεις για να μην χαθούν, γιατί λες δεν έχω εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Άρα στα δικά σου λεφτά τι τα κάνεις, πού τα. Μην θα τα βάζεις στις τράπεζες του εξωτερικού. Τα βάζεις στις τράπεζες του εξωτερικού. Βέβαια. Mm. Που είναι ένα και το αυτό, έτσι. Mm-hmm. Απλά οι πολιτείες σε άλλα κράτη έχουν άλλους κανόνες, τους οποίους τηρούν. Εδώ δεν τηρούν. Πες μου κάτι. Capital control, συγγνώμη, τι θα πει capital control. Capital control θα πει ότι. Ναι, τι. Τι. Φασισμός θα πει. Σου έδωσα τα λεφτά μου, πώς σε λένε σένα, Κωστόπουλο, Λιάγκας και έχεις την τράπεζα. Β. Σου έφερα τα χρήματά μου και κάναμε μεταξύ μας μία συμφωνία. Εσύ μου δίνεις ένα τέτοιο ποσοστό για να μου τα φυλάς. Ναι, και τα δαρίζεις σε άλλους με πολύ μεγαλύτερο. Άρα βγάζεις κέρδος. Ξαφνικά σου λέω ότι παίρνεις σταγόνα σταγόνα. Και έρχεται τώρα ο τύπος, να πούμε, που είναι υπάλληλο. Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς η κρίση, τώρα για να μην τρελαθούμε, ήταν για να σωθούν οι τράπεζες. Ναι. Τι κρίση... να σωθούν, από τι να σωθούν. Με την ανακεφαλοποίηση, ανακεφαλοποίηση για να τις τράπεζες σώσαμε. Να κάνουν περισσότερα. Τις τράπεζες σώσαμε. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι. Και δεν τις έχουμε σώσει κιόλας. Ναι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, θέλω να πω. Η δεν είχαν... τράπεζα, συμφωνώ μαζί δεν σου. Δεν είχαν ανάγκη να σωθούν. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Απλά ήθελαν να πάρουν περισσότερα. Και τα με τις τράπεζες συμφωνώ μαζί σου. Το άλλο θέμα είναι για μένα. Δηλαδή, ιδεολογικά. Δεν σου λέω σε επίπεδο πράξης, αυτό που λες και εσύ ότι τα ίδια σκατά είναι όλοι, να έρθω κι εγώ και να βάλω περισσότερο. Και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και όλοι. Τα έχουν κάνει, μην πω ότι τα έχουν κάνει. Είναι η λύση, ρε γαμώτο, δηλαδή εκεί διαφωνώ. Μέχρι εκεί συμφωνώ, από όλα λέω, πες τα ρε Σφακιανάκη. Είναι η λύση Χρυσή Αυγή, δηλαδή τι θα έρθει να κάνει η Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δηλαδή τι έχουν την τεχνογνωσία. Είναι, δηλαδή, την έχουν αυτοί οι υποκρίτες. Εγώ που δεν είμαι Χρυσή Αυγή. Ναι. Είμαι πιο πατριώτης. Ούτε εγώ είμαι Χρυσή Αυγή. Ούτε... Εγώ είμαι πολίτης. Ωραία, είναι ο Μιχαλολιάκος ή ο Κασιδιάρης πιο πατριώτης από μένα, γιατί ρε δεν είναι πιο πατριώτης από μένα. Γιατί το δείχνουν, γι' αυτό. Γιατί ρε το δείχνουν. Το δείχνουν γιατί αγαπούν την πατρίδα τους περισσότερο. Γιατί πολεμούν γι' αυτό. Γιατί τους έχουν φυλακίσει γι' αυτό. Τους έχουν φυλακίσει γιατί αγαπούν την πατρίδα τους. Χωρίς δίκη. Ναι. Εντάξει, υποτίθεται πήγαν και σκοτώσαν έναν άνθρωπο. Δεν σκότωσαν. Και είπαν δεν ότι είναι δολοφονική οργάνωση. Όχι. Αυτό το έκανε ο Βενιζέλος. Του το είχε πει στην Βουλή ότι εγώ θα σας βγάλω εγκληματική οργάνωση. Για να μπορούν να συμβούν αυτά που συνέβησαν μετά. Αυτό είναι ο φασίστας, ο μέγιστος. Αυτοί οι οποίοι κάναν ό,τι κάνανε να πούν και αυτή τη στιγμή είναι στο από πίσω, δεν ακούγεται τίποτα. Οι μέγιστοι εγκληματίες τώρα. Ακούς τίποτα για τον Βενιζέλο? Όχι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, επειδή έχω φίλους, ναι. Όπως θεωρώ ότι είναι φασίστες. Κι εγώ είχα. Περίμενε. Όπως θεωρώ ότι είναι φασίστες αυτοί που στα εξάρχεια, οι ακροαριστεροί, πάνε σκοτώνουν. Βεβαίως. Ρίχνουν τη φωτοβολίδα, φασισταριά του κερατά. Έτσι είναι και τα δεξιά. Θεωρώ το ίδιο φασισταριά είναι και τα ακροδεξιά. Βεβαίως. Που πάνε κάνουν τις ίδιες μαγιές και ζημιές. Όταν γιατί κάνουν να σου πω κάτι, επειδή το ξέρεις. Κάποιοι από αυτούς γίνονται και μπράβοι τη νύχτα. Προτιμώ τον Μπράβο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει τι είναι και ξέρεις με ποιον διάολο έχεις να κάνεις, παρά τον κοστούμάτο με την γραβάτα, ο οποίος είναι ο διάολος μεταμορφωμένος, να μην και σκοτώνει πάρα πολλούς, εσαΐ και με αργό τρόπο. Ναι. Ένας άνθρωπος λοιπόν, τότε που συνέβη το περιστατικό με το παλικάρι που το σκότωσαν, το σκότωσε, ο οποίος υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή, την πράσινη ακρίδα, πήγε και σκότωσε έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο Φωνιάς επιβάλλεται να τιμωρηθεί. Όπως το αξίζει. Ναι, όπως αλλά το αρμόζει. Μάθαμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι στρατοί, ότι υπάρχουν στρατιές, ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες μέσα από τη Χρυσή Αυγή. Από πού τα μάθαμε. Από ποιους τα μάθαμε. Και εγώ έχω φίλους που μου λένε ότι κάποιο κομμάτι της Χρυσής Αυγής, εδώ παλιά, και στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν, πώς τους λέγανε, οι Rangers κτλ. Που ήταν, ας πούμε, υποτίθεται η, ας πούμε, η ομάδα αιχμής που πήγαινε και έπαιζε ξύλο. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής, ακόμα είχαμε τα σκληρά χρόνια στο Πολυτεχνείο. Που παίζαμε με. Εγώ ήμουν κεντροδεξιός, μετά πήγα σε κεντροαριστερά. Δεν ήμουν πάντως αριστερός ποτέ. Και παίζαμε ξύλο με τους κνίδες, ας πούμε, και μας πετάγανε τα νεράτσια με τα ξηράφια μέσα. Έχω παίξει ξύλο στο Πολυτεχνείο. Ντροπή. Ντροπή, ρε παιδί μου, ναι. Έχω παίξει, έχω περάσει από αυτά. Ντροπή όμως αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Και θες να μου πεις, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι μάγκες στις τάξεις Χρυσής Αυγής. Εγώ θα σου θυμίσω το εξής. Το 1992, αν δεν κάνω λάθος, ο Τεμπονέρας, ο Καλαμπόκας, σκότωσε τον Τεμπονέρα. Αυτός ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εν ενεργεία. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Και το έκανε για πολιτικούς λόγους. Εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Ναι, ναι.
Ο ένας δεν ποινικοποιεί το σύνολο. Τότε μαλάκες πώς υπάρχουν παντού. Πώς ποινικοποιεί, λοιπόν. Μαλάκες υπάρχουν παντού. Ο τύπος αυτός που σκότωσε τον Φίσα, πώς ποινικοποιεί το σύνολο. Ναι, γιατί μάθαμε. Εγώ δεν είμαι, τίποτα, δεν ξέρουμε. Ότι υπάρχουν στρατιές ανθρώπων και λειτουργούσαν σαν οργανωμένο στρατός. Θα το ξέραμε, Γιώργο, θα τα βλέπαμε. Δεν υπάρχει. Κλωτσάγανε τι χαρτόκουτε. Ε. Ξέρω εγώ. Βέβαια, που κλωτσάγανε τι χαρτόκουτε είναι εγκληματική οργάνωση. Εγκληματία αυτή είναι στου επιφωνιάδε. Μεγάλη. Άρα δεν έχει πιστεί ότι είναι. Εγώ έχω πιστεί ότι είναι παιδιά αυτού του λαού, τα οποία είναι από χαμηλότερα στρώματα προερχόμενα. Συμφωνώ και κάποια στιγμή, εδώ. Επειδή έχουν αντιληφθεί ει βάθο όμω το τι συμβαίνει και επειδή αγαπούν τον τόπο του. Συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος βγάζει πάρα πολύ φήμο. Μοιραίο είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ γιατί δεν αγαπώ τον τόπο μου. Δηλαδή, επειδή δεν είμαι Χρυσή Αυγή, δεν αγαπώ. Δεν το δείχνουμε. Μα δεν το δείχνουμε. Γιατί τώρα δεν με το λόγια, το δείχνουμε. Εγώ πιστεύω ότι εσύ αγαπάς πολύ τον τόπο σου που δεν είσαι μέλος Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Ότι κάνεις και το καλό, θα βοηθήσεις, θα δώσεις και. Αυτοί το κάνουν. Αυτοί δίνουν από το μισθό τους, Γιώργο. Κάτσε, περίμενε τώρα. Δηλαδή, ότι παίρνω εγώ τη γριούλα για να πουλήσω τώρα μούρι και την πάω στον Άγιο Παντελεήμονα να πάρω τη σύνταξη και λένε «Α, το καλό το παιδάκι της Αυγής, ας πούμε». Γιατί δεν το κάνει κι άλλος που είναι καλύτερος. Δεν θα πρέπει να το κάνει η Χρυσή Αυγή. Θα πρέπει να απαιτήσουμε να το κάνει ο Καμίνης. Να το κάνει ο Τόσκας. Αυτό απαιτούν. Αλλά επειδή δεν γίνεται, γιατί το απαιτούν και είναι λίγοι και δεν το απαιτούμε εμείς οι πολλοί. Δηλαδή, το επόμενο στάδιο ξέρεις ποιο είναι. Όταν μου κλέβεις το σπίτι. Να πάρεις και εσύ ένα όπλο μέσα στο τσαντάκι και να πάρω και εγώ ένα όπλο. Και αν θεωρήσουμε ότι κάποιος μας έκανε κακό, μπαμ, σκότωσέ τον. Θα γίνουμε Αμερική. Μετά θα πάμε στα αυτοδικία. Εδώ είναι η ισοπαίδωση. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Από τη στιγμή... Δεν πρέπει να πιστεύουμε στο ευνοούμενο κράτος και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Επιβάλλεται. Ναι. Αυτό. Εφόσον λοιπόν όμως οι πολλοί δεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη και δεν επιβάλλεται η άποψη η ορθή, μοιραία λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι τα πράγματα δεν προχωρούν, αλλά βλέπουν ότι πάμε προς τον γκρεμό, δεν θα μας σταματήσουν. Αυτό κάνουν, σταματάνε. Τους κάνανε κακό, τους χάλασαν την πιάτσα. Μπήκαν μέσα στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν για την Βουλή, γιατί δεν είναι από τα πανεπιστήμια του όλου αυτά. Δεν είναι τόσο μορφωμένοι. Μορφωμένοι, παραμορφωμένοι είναι. Ενώ δηλαδή πολλές φορές μπορεί να κάνει θέλει... κάποια λεκτικά. Ο Κασιδιάρης θέλει καμιά δεκαπενταριά τους άλλους. Αυτό το παλικάρι, ο οποίος είναι και νεαρός ηλικία, θέλει καμιά δεκαπενταριά τους άλλους, για παράδειγμα. Τι θα πει δεν είναι μορφωμένοι, είναι παραμορφωμένοι. Πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι μας κάνουν τους το έχεις γνωρίσει, έχεις ποτέ βγει από τους κτλ. Δεν έχω βγει, αλλά τους έχω γνωρίσει. Έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους. Βεβαίως, έρχονται και με βλέπουν. Όπως ερχόντουσαν στο παρελθόν και από άλλες παρατάξεις και με βλέπανε. Αυτοί έρχονται και με βλέπουν και καταλαβαίνω το ποιόν τους. Εσύ έχεις ψηφίσει μια φορά και ψήφισες Χρυσή Αυγή από ό,τι έχεις δηλώσει. Τώρα θα ξαναψηφίσεις πάλι Χρυσή Αυγή στις επόμενες εκλογές. Εννοείται. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Είναι η υποχρέωσή μου είναι. Αυτό το έκανα. Πήγα και ψήφισα. Δεν συμφωνώ με όλο το παιχνίδι αυτό των εκλογών. Είναι παραμυθένιο, είναι στημένο, είναι χιλιάδιο τέλος πάντων επηρεασμένο ο κόσμος. Αισθάνθηκα την υποχρέωση να πάω να δώσω την δύναμη της ψήφου μου σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνομαι ότι αυτό που κάνουν είναι το πρέπον. Προσπαθούν για κάποια αλλαγή, διότι η αλλαγή από τους πολλούς δεν θα έρθει ποτέ. Οι πολλοί είναι κοπάδι. Ο Τσίπρας πώς φαίνεται? Για κλωτσιές όμως. Γιατί? Για κλωτσιές αυτός είναι. Ό,τι χειρότερο πέρασε από την πατρίδα μας πιστεύεις. Είναι αυτός. Ξέρεις γιατί? Διότι αυτά που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι προηγούμενοι, οι οποίοι είναι υπάλληλοι ξένων συμφερόντων, αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενοι, και αν κάποιος από τους προηγούμενους προσπαθούσε να κάνει αυτά που έκανε ο Τσίπουρας, θα είχαν γίνει εγκλήματα μεγάλα, δηλαδή θα είχαμε αλληλοσκοτωθεί. Αυτός λοιπόν με την ετικέτα, το πέπλο της αριστεράς, θα είχαμε, πέρασε πράγματα τα οποία είναι απόλυτα εγκληματικά για την πατρίδα πλέον. 99 χρόνια ενοικίασε την Ελλάδα. Και την Ελλάδα, ρε Γιώργο, πώς τη λένε? Γκρις. Εγώ δεν είμαι από τον Γκρις. Είμαι από την Ελλάδα. Ούτε ο Κασιδιάρης είναι από τον Γκρις. Για τον Μητσοτάκη. Τι. Ποια είναι η γνώμη σου? Που μπορεί να φαίνεται θα είναι πρώτο κόμμα. Για είναι τώρα όλοι αυτοί. Να είμαστε σοβαροί, έτσι. Ο κόσμος που μας βλέπει. Μην νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται πια. Όλοι αυτοί είναι για κλωτσιές. Είναι για κλωτσιές όμως. Για τιμωρία, για κλωτσιές. Κυριολεκτικά το εννοώ. Θα κατέβαινες ποτέ στις εκλογές? Δεν κατέβαινα εγώ, Γιώργο. Μόνο ανεβαίνω. Ναι, ρε παιδί μου, να ανακατεύεις υποψήφιες. Δεν κατεβαίνω. Ανεβαίνω μόνο. Ωραία. Αυτοί κατεβαίνουν, όπως το είπες. Θα κατέβω, λες, στις εκλογές. Θα πολιτευόσουν να, θα κατέβεις. Αφού μας το λες ότι θα κατέβεις, να πούμε. Θες να μας πάρεις και εσύ μαζί σου, να μας παρασύρεις το κατέβασμά σου. Θα πολιτευόσουν. Φαντάζομαι προτάσεις έχουν γίνει. Θα πολιτευόσουν. Θα πολιτεύομαι. Εννοώ με ψήφο, ρε παιδί μου, να κατέβεις. Άντε, να πολιτευτείς και να ζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί? Διότι δεν έχω τα πολεμοφόδια, τις απαραίτητες προϋποθέσεις γνώσης, ούτως ώστε να μπορώ να κάνω αυτό το έργο. Το οποίο είναι μέγιστο. Να είσαι μπροστάρης και να τραβάς μαζί σου λαούς. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι αρχηγός. Αλλά για να είσαι αρχηγός πρέπει να τα ξέρεις όλα. Βγήκαμε στον δρόμο και ρωτήσαμε, κάνω μια υποθετική ερώτηση. Θέλετε να θέσει υποψηφιότητα, πώς θα βλέπατε
τον Νότι Φαγιανάκη στην πολιτική. Άκου τι μας είπαν. Εσύ θα ήθελες να κατέβεις στην πολιτική σκηνή ο Νότις Φαγιανάκης. Γιατί στη μουσική σκηνή έχει κατέβει και τα έχει σαρώσει όλα. Θα ήθελες να κατέβεις στην πολιτική ο Νότις ο Φαγιανάκης. Να κατέβει, γιατί όχι. Θα τον ψήφιζες. Να. Γιατί. Γιατί λέει κάποια σωστά πράγματα. Στην πολιτική ναι, γιατί όχι. Θα ψήφιζες δηλαδή Νότις Φαγιανάκη. Άμα τραγούδαγες στη Βουλή. Ωπα, πα, πα, αστεία τώρα. Τραγουδήσει. Όχι, να πολιτευτεί. Μέσα. Ναι. Why not. Why not. Όχι βέβαια. Γιατί. Γιατί έχει λάθος αντιλήψεις. Ξέρω γιατί να μην κατέβει. Έπα. Θα τον ψήφισες. Εννοείται. Γιατί. Γιατί είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Απλό. Μ' αρέσει ο Φαγιανάκης σαν άκουσμα και οι ιδέες του που έχω ακούσει. Σας βρίσκουν σύμφωνα. Ναι. Άρα θα τον ψηφίζετε. Όχι σαν πρωθυπουργό, αλλά απλά, μέσα σε απλά, ένα βουλευτή. Σύστημα, ναι, ναι. Θα έλεγα να μην είναι τραγουδιστής. Άρα δεν τον ψήφισες, ανέβαζε. Α, εδώ πάμε αλλού. Θα τον ψήφισα. Θα τον ψήφισες. Θα τον ψήφισα, ναι. Α, θα τον ψήφισες. Θα τον ψήφισα. Άρα, Ελληνάρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Άρα, Ελληνάρα. Είναι καλό το τραγούδι. Ωραία, είναι καλό. Πολύ καλός. Αν κατέβαινε, θα τον ψήφισες. Όχι. Γιατί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει γιατί. Όχι, αφού δεν κατέβαινε. Άμα κατέβαινε, θα μου ψηφίσετε. Γιατί, επειδή είναι ακραίος. Όχι, επειδή είναι τραγουδιστής. Ας μείνει εκεί που είναι. Νότι, βάζω εγώ πλάτη. Κατέβα εσύ και θα σε ψηφίσει και ο κύριος ακόμα. Άμα κατέβω εγώ, θα με ψηφίσετε. Εννοείται, εσένα. Με τον Νότι όμως στο σχήμα μου. Και με τον Νότι, ναι. Oh. Θα έκανα πέτρα την καρδιά μου. Άρε, Νότι, βλέπεις. Πάμε. Εντυπωσιακό. Δεν το είχα δει. Πήρες περισσότερα νέα από αυτά που θα περίμενα. Περίμενα ότι οι περισσότεροι θα πούν δεν θα σε ψηφίζανε. Και όμως οι περισσότεροι υπάρχουν θα σε ψηφίζανε. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στην πολιτική σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αστεί. Κατάλαβες. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή. Έναν άνθρωπο. Ο οποίος ενδεχομένως να λέει σωστά ή λάθος πράγματα. Ναι. Ο οποίος είναι τραγουδιστής όμως. Έτσι. Να τον κάνουν σύγκριση με τους υπάρχοντες πρωθυπουργούς, υπουργούς και μπήξε δείξε είναι θλιβερό. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω για σένα. Ρε παιδί μου, επειδή στο ξαναλέω πάλι και δεν το λέω για να σε εγκλύψω, γιατί εγώ σε γουστάρω σαν άνθρωπο, παρότι διαφωνώ με το κομμάτι αυτό των απόψεών σου. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι αν εσύ, ας πούμε, ήσουν στη Χούντα, θα ήσουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Εννοείται. Δεν θα ήσουν δηλαδή με τους απ' έξω. Θα ήσουν με τους από μέσα. Γιατί βαθιά μέσα σου είσαι πολύ αριστερός στις απόψεις, όχι στα πεπραγμένα της αριστεράς. Γιατί όπως είπες και εσύ, πουλάνε αριστεροβροσύνη. Μα και είναι πιο αριστερός. Ο πατέρας μου αλλά ήταν στην Ελλάδα. Είσαι πολύ αριστερός μέσα σου. Ο πατέρας μου ήταν φυλακισμένος ή γαϊδουρονήσει ή ποντικονήσει. Γαϊδουρονήσει, μάλλον πρέπει να ήταν. Μιλάμε. Ήταν αριστερός ο πατέρας σου. Ναι, μετά τον εμφύλιο. Τον είχα φυλακίσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στην ΕΔΑ. Ναι. Ήταν με τον Ηλίου, δηλαδή, ναι. Στην ΕΔΑ. Πριν τον Ηλίου. Τον Ηλίου. Ναι. Και τον είχα φυλακίσει, Ναι, για ένα κάποιο διάστημα. Οι απόψεις μου σαφώς και είναι. Πολύ αριστερές οι απόψεις. Κοινωνικές. Κοινωνικά αριστερές είναι απόψεις. Κοινωνικές. Είναι υπέρ της κοινωνίας. Υπέρ του είσαι δικαίου. Λέω με τη λαϊκή δεξιά του Καραμαλή ή με την αριστερά. Δεν είπα αυτή, ήταν γελοί τύποι. Γελοί αυτή. Γελοί. Και τώρα τύποι. Είσαι λίγα μότο αριστερό και μου λες ότι θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Δηλαδή τρελαίνομαι. Αριστερή είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι αριστερή η Χρυσή Αυγή, θα τρελαθώ. Θα ασκήσω εδώ τις ερωτήσεις. Η αντιστασιακή του σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή. Η αντιστασιακή του σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή. Πες τους όπως θες, βάλε ό,τι ετικέτα θέλεις. Η αριστερή. Η αντιστασιακή του σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν, αφού φτάσουν στη Χούντα, φτάσουν στο Πολυτεχνείο, θεωρείς ότι θα είναι μαύρη περίοδος της χώρας μας η 7 ετία ή όχι. Η Χούντα, ναι. Που είναι λατινική ονομασία. Δικτατορία, οκ. Okay. Ναι. Η δικτατορία λοιπόν των 6 ετών του Παπαδόπουλου, mm-hmm. ο 7ος του Ιωαννίδη, Κύπρος και Πολυτεχνείο. Okay, είναι προδοσία και τα 6 χρόνια λοιπόν του Παπαδόπουλου, η Ελλάδα στήθηκε στα πόδια της, γι' αυτό την είχε βάλει στο γύψο, ξέρεις. Τη είχε βάλει το πόδι το σπασμένο στο γύψο και η Ελλάδα χρώσταγε 100 εκατομμύρια δραχμές. 100 εκατομμύρια δραχμές. Αυτά που έλεγε η γιαγιά μου, ότι όχι. Γινόντουσαν δρόμοι επί Χούντας. Δεν γινόντουσαν. Και οι άλλοι τους τρώγανε ξύλο στα Ξερονήσια. Ποιοι. Τρώγανε ξύλο στα Ξερονήσια. Δεν ήταν επί δικτατορίας. Εδώ είναι τώρα που μας έχουν φορτώσει στην δικτατορία όλα τους. Δεν είναι τραγεξίρο ο Λεντάκης, ας πούμε, στη δικτατορία. Που έγραψε το τραγούδι ο Θοδωράκης, το τακ τακ εσύ, τακ εσύ, ναι. Ναι. Με τον Ανδρέα το Λεντάκη, ας πούμε, το Μακαρίτη. Το ξύλο οι άνθρωποι το έφαγαν μετεμφυλιακά. Τον Θεοδωράκη τον φυλάκισαν μετεμφυλιακά. Η Γιάρος, η Μακρόνισος δεν έγιναν επί δικτατορίας, δηλαδή, έγινε μετά τον εμφύλιο. Ο Παπαδόπουλος ήταν Άγιος. Σου είπα, ο Παπαδόπουλος
κατέβησε τη δημοκρατία. Βγήκαν μια μέρα τα τάγκ, και καταλύσαμε τη δημοκρατία. Και λέμε, δημοκρατία, σαν τη σημερινή δημοκρατία ήταν η δημοκρατία. Σαν τη σημερινή, αλλά τουλάχιστον την ψηφίζουμε εμείς. Μαλάκες και μαλάκες την ψηφίζουμε εμείς. Τι την ψηφίζουνε. Εμείς την ψηφίζουμε. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ψηφίσει. Πλάκα μου. Όχι τώρα. Να κινητοποιήσουμε και του άλλου να ψηφίσουν. Δεν μου λε τώρα δηλαδή η καραμαλίση τάγκ. Το ένα εκατομμύριο είναι η στέση αυτή τη στιγμή να βάλει στην άκρη τα 9 υπόλοιπα εκατομμύρια που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και γιατί δεν εκδηλώνουν τα 9. Τι φταίω δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό τώρα είναι δικαιολογία για να δημιουργηθεί φασισμός όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή. Μα φασισμός ήταν και η Χούντα όμως, ρε Νότι. Δηλαδή δεν ήταν ελευθερία. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να περνάω σκατά και να έχω την ελευθερία να ψηφίσω και να λέω να μαλάκα τι ψήφισες. Μα γινόντουσαν εκλογές τότε. Και το, γιατί, ναι. Μα δεν γίνονται. Τώρα το είχε εκλογές στη Χούντα, τώρα με δουλεύεις. Ναι, όχι, δεν σε δουλεύω. Όχι τώρα και εκλογές. Δεν είχαν γίνει εκλογές στη Χούντα. Είχαν γίνει εκλογές στη Χούντα. Και είχε πάρει. 90%. Ναι, εντάξει, γιατί τα πήρε. Ανελεύθερο... Με τον κρόταφο. Με τον πιστόλι στον κρόταφο. Σε όλες τις σχολικές περιόδους, σε όλο τον κόσμο γίνονται εκλογές και παίρνουν αυτά τα ποσοστά. Ωραία. Πες μου τα θετικά και τα αρνητικά της εξαετίας του Παπαδόπουλου και των υπολείπων και πες μου τα θετικά και τα αρνητικά 74 σήμερα. Τρελαίνομαι με την ελευθερία. Δηλαδή, το ότι εγώ. Ποια ελευθερία τώρα. Την ανελευθερία. Μα ποια ανελευθερία εσύ τότε, είσαι. Βγαίνεις και λες ότι γουστάρεις. Τώρα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε τα λέγες. Και λες ότι ο πρωθυπουργός μας είναι παπάρας. Μπορούσες να πεις ότι ο Παπαδόπουλος είναι παπάρας. Γιατί τότε δεν το λέγαμε, γιατί η κοινωνία ήταν διαφορετική. Μπορούσες να πεις ότι παπάρας, να πεις ότι δεν είναι. Δηλαδή, να βγεις να το βρεις. Μπορούσε μια συνέντευξη να το βρεις τον Παπαδόπουλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ζήσω σε ανελεύθερο καθεστώς. Δεν μπορώ. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Όμως, ανελευθερία τότε. Αλλά τότε υπήρξαν όλα αυτά τα τραγούδια τα μέγιστα του Θεοδωράκη. Τότε συνέβαιναν όλα συνέβαιναν στις μπουάτ που λέγανε οι άνθρωποι ο Χατζής. Στα κρυφά, κρυφό σχολείο. Καθόλου κρυφά. Στην Μπλάκα κρυφά, τι κρυφά. Έχουμε μασίσει το παραμύθι που μας έχουν πουλήσει. Αυτοί που 40 χρόνια τώρα κλέβουν την πατρίδα μας, την κλέβουν κυριολεκτικά όμως. Και μασίσαμε το παραμύθι που μας πούλησαν ότι όλα τα κακά τα έχει κάνει η δικτατορία και για όλα ευθύνεται η δικτατορία. Μα 40 χρόνια τι έκανε εσύ, ρε, ελεύθερε άνθρωπε, δημοκράτη, τι μας έχεις κάνει. Για άρα τελικά δεν κατάλαβα. Θα σου μέσα στο Πολυτεχνείο ή απ' έξω. Δεν κατάλαβα που θα σου. Θα ήμουν με το δίκαιο. Εάν το δίκαιο ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, κανένας δεν το ξέρει. Γιατί στο Πολυτεχνείο μας είπαν ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Στο έχουν ονόματα τα ένας, νομίζω, δύο. Αλλά γύρω-γύρω σκοτώθηκαν πολλοί. Εκεί δεν σκοτώθηκε κανείς. Ωραία, μπορεί να μην σκοτώθηκε. Γύρω-γύρω σκοτώθηκαν πολλοί όμως. Και τι λέει αυτό. Πώς δεν λέει αυτό. Το φαντάζεσαι να υπάρχει δικτατορία να κάνουν κουμάντο. Κάποια παιδιά που αγωνιζόντουσαν για το δικαίωμα να μπορείς να βγαίνεις να μιλάς ελεύθερος. Να πεινάς. Να έχεις τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Έγινε τον το Πολυτεχνείο. Να είσαι ελεύθερος όμως, να βγαίνεις και να λες ό,τι γουστάρεις. Το Πολυτεχνείο έγινε. Έγινε και μετά τα εκμεταλλεύτηκαν οι άλλοι. Πώς έγινε το και μετά έγινε προδοσία με την Κύπρο. Πώς έγινε το Πολυτεχνείο. Για να φτάνουν στο σημείο τα παιδιά τότε, τα 18 ετών παιδιά, να μπορούν να κάνουν αυτό που συνέβη στο Πολυτεχνείο, πώς μπόρεσαν να το κάνουν. Η δικτατορία πήγαινε στην Βοήθεια, στην. Πώς το λένε, αυτό τι σημαίνει, στην Βοήθεια. Δηλαδή, του έδωσε το δικαίωμα η δικτατορία να το κάνουνε. Θέλω να πω. Δηλαδή, ότι είχε ένα καθεστώς η μη ελευθερία, ας πούμε. Βεβαίως, αυτό ήταν. Η μη ελευθερία ήταν. Εάν δεν έκανε το πραξικόπημα αυτός, θα το έκαναν οι στρατηγοί που τους είχε ετοιμάσει η CIA να κάνουν το πραξικόπημα στην Ελλάδα. Και τους πρόλαβε ο Παπαδόπουλος, ουσιαστικά εκείνη την περίοδο την έσωσε την πατρίδα μας. Το αν διαχειρίστηκε τα πράγματα καλά ή κακά, μπορούμε όλοι να το κρίνουμε βάσει της ιστορίας και των γεγονότων. Μάλιστα. Θα σε πάω στο τραγούδι, αλλά θα σε πάω μέσω της πολιτικής. Θα σε γυρίσω χρόνια πίσω, γιατί ήταν στην πρωινή εκπομπή που κάναμε με τη ΦΕΗ, που παίξαμε τις δηλώσεις που είχες κάνει στην πρεμιέρα που ξεκινούσες με την Δέσποινα την Παρδί τότε. Τις ακούει η Δέσποινα την εκπομπή. Σε εμάς, εκεί ήταν. Εμείς, δεν το πήρε χαμπάρι εκεί, να ξέρεις. Δεν πήρε χαμπάρι. Έτσι μου είπε μετά εμένα. Μου λέει, εκεί δεν τ' άκουσα. Μετά που τ' άκουσα, μου λέει, κατάλαβα τι πονότης. Και τι έβγαλε και την ανακοίνωση ότι εγώ είμαι παιδί μεταναστών και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι παιδί μεταναστών. Εγώ ήμουν μετανάστης ο ίδιος. Τι είπε η Βανδύ. Εγώ ήμουν μετανάστης ο ίδιος. Εγώ εργαστή ως μετανάστης. Δεν είμαι παιδί μεταναστών. Έχεις μιλήσει με τη Δέσποινα έκτοτε. Όχι. Τι να πούμε. Να τη πει, ρε παιδί μου, γιατί τότε. Δηλαδή... Γιατί να το πω αυτό. Εκείνη θα πρέπει να έρθει να μου πει συγγνώμη. Θα πρέπει να σου ζητήσει συγγνώμη, πιστεύει. Επιβάλλεται. Όταν κάνει λάθος, επιβάλλεται να ζητά συγγνώμη. Mm-hmm. Για να δείχνεις ότι το αντελήφθεις και θα το επαναλάβεις. Ούτως ώστε να μπορεί κι άλλο να σου μιλάει. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με τις απόψεις σου, δεν μπορώ να πω ότι δεν γουστάρω να συνεργαστούμε. Δεν είναι γιατί έχεις απόψεις ακραίες. Για μένα. Οι απόψεις σου και οι δικές μου, εάν είναι σε διαφωνία, mm-hmm. οι απόψεις οι πολιτικές. Τα πιστεύω. Η κοσμοθεωρία σου, τέλος πάντων. Με την εργασία μας, τι δουλειά έχει. Εσύ δεν είσαι πολιτικοποιημένο πρόσωπο εξάλλου. Μας το έχεις δείξει ότι δεν είσαι πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολιτικοποιημένος και το έχω δείξει από τότε που έχω ξεκινήσει. Ξέρεις με ποιον έχεις να δουλέψεις, ας πούμε. Εγώ έχω μέσα στην σταδιοδρομία μου, στους δίσκους δηλαδή, σκληρό πολιτικό κοινωνικό τραγούδι. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί το παρακάνεις, γιατί το παραβλέπεις λοιπόν. Τώρα με γνώρισες. Όχι, χρόνια μετά. Ξέρεις με ποιον έχεις να συνεργαστείς. Άρα θεωρείς ότι σε προσέβαλε με αυτή την κίνηση. Σαφώς και με προσέβαλε. Έχουν έρθει άλλοι τραγουδιστές πλην της Δέσποινας να σου πούνε είτε εμέσως, δηλαδή να το έχεις ακούσει από γύρω-γύρω, είτε αμέσως ότι ενώ ότι θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, ρε παιδί μου, γιατί σε φωνάρα, αλλά ρε γαμώ το.
Πιστεύεις αυτά, δεν θέλω, δηλαδή το φοβάμαι. Όχι βέβαια, πρώτα απ' όλα δεν έχω επαφές για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Δεν έχεις φίλους κανένα τραγουδιστή? Και έχω ελάχιστους φίλους, γενικά φίλους. Αλήθεια, ναι. Από το χώρο το δικό σου, δηλαδή τραγουδιστή, δεν έχεις κανένα φίλο? Φίλο? Φίλο, ρε παιδί μου, που να πεις θα πάμε πιούμε ένα καφέ σήμερα το απόγευμα. Γιατί? Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Δεν έχω. Είσαι κλειστός. Πολύ. Ναι. Όπως είμαστε τώρα, δεν βλέπεις έναν άνθρωπο κλειστό. Όχι, είσαι πάρα πολύ ανοιχτός και χαίρομαι πολύ που μιλάς και το είπα δηλαδή. Διαφωνείς, συμφωνείς, του βγάζεις το καπέλο και τα λέει αυτά που πιστεύει, τα λέει. Και είναι προς τιμήν σου αυτό. Δεν θα πάω να πιω καφέ με κάποιον άνθρωπο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη σχέση του, ώστε να φτάνουμε στο σημείο πια να λέμε Γιώργο, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Το εκτιμάς το συνάφη σου? Κάποιους ανθρώπους ναι, κάποιους όχι. Ποιους εκτιμάς δηλαδή? Εκτιμώ αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν με πράξεις, με τη ζωή τους δηλαδή, τα λεγόμενά τους. Μιλάω τώρα για μεγάλους άρα ανθρώπους. Άρα τους κρίνεις όλους τελικά πολιτικά. Σαφώς. Δηλαδή, ακόμα και τους τραγουδιστές τους κρίνεις πώς λειτουργούν ως πολιτικά όντα, πώς λειτουργούμε στην κοινωνία. Βεβαίως, ως πολίτες. Είσαι πολίτης και αυτό που κάνεις, το οποίο έχει ένα μέγεθος, γιατί είσαι διάσημος, αυτό που κάνεις είναι ελάχιστο. Τίποτα για την πολιτεία. Τι κάνεις δηλαδή, νοιάζεσαι για τους συνανθρώπους σου? Ή σε ενδιαφέρει μόνο το φράγκο που θα έρθει στο μαγαζί που τραγουδάς, να τα πάρεις, ας πούμε, να πας να κάνεις επένδυση, δεν ξέρω τι να τα κάνεις. Να πάρεις αμάξι, πλοίο. Εσύ εκτός από τα λούσα που κάνεις τα δικά σου, που καλά κάνεις και τα κάνεις, βοηθάς κόσμο, δηλαδή δίνεις λεφτά σε κόσμο. Τώρα είναι να τα λέμε αυτά. Οκ, δεν είναι να τα λέμε. Άμα τα λέμε, είναι σαν να μην τα έχουμε κάνει. Τις υποχρεώσεις προς την πολιτεία, όχι προς την πατρίδα. Είναι άλλη πολιτεία. Δεν έχω υποχρεώσεις προς την πολιτεία. Δεν πληρώνεις εφορία? Δεν έχω υποχρεώσεις προς την πολιτεία. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Ναι. Δαλίδικα μου παίρνουν μεγάλο ποσοστό του κόπου μου, όπως και όλων των υπολείπων ανθρώπων. Μου τα παίρνουν κάποιοι απατεώνες, κάποια ανθρωπάκια τα οποία μπόρεσαν με διαφόρους τρόπους να βρεθούν στις θέσεις που βρίσκονται, να ψήσουν τον κόσμο να τους βάλει σε αυτές τις θέσεις, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την θέση και μου κλέβουν τα λεφτά για να τα δώσουν εκτός πατρίδος. Είσαι από τους ανθρώπους που λένε, αφού το κράτος με κλέβει. Μας κλέβει το κράτος σίγουρα, θα το κλέψω κι εγώ. Θα κάνω μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Επιβάλλεται. Στη... Επιβάλλεται. Α, ναι, να το κλέψω. Επιβάλλεται. Γίνεις, όχι, δεν το κλέβεις. Του φέρεις από το ίδιο νόμισμα. Αποφεύγεις τον κλέπτη να σε κλέψει. Μα είναι κλέπτης. Εφόσον σου παίρνει ενίκιο για το σπίτι σου που έχεις πληρώσει τους φόρους σου, με ποιο δικαίωμα μου παίρνεις? Ένφια, τι θα πει ένφια? Πρώτα απ' όλα μας έχουν συγχύσει. Ακούς ονομασίες οι οποίες είναι αρχικά. Αρχικόλεξα, ναι. Και δεν ξέρεις τι σημαίνει. Ένφια, τι δηλαδή, δεν ξέρω. Από πού πηγάζει ο ένφια? Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Κατάλαβες? Είναι το αρτικόλεξο, αλλά... Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Κανένας δεν ξέρει. Ξέρω όμως για ποιο λόγο μας τα παίρνουν. Ξέραμε το ΙΚΑ. Λόγω τους ανθρώπους έχουν σπίτια. Okay. Είχαμε το ΙΚΑ. Ναι. Ο ΤΕ, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ. Αυτά, ναι. Εσύ, εγώ και τα... Αυτά λοιπόν τα πέντε που υπήρχαν, τώρα γίνανε 185 και έχουμε πλήρη σύγχυση. Τελούμε υποσύγχυση. Confusion will be my epitaph, έλεγαν οι King Crimson. Για το σύμφωνο συμβίωση θα σε πάω και για την. Μάλλον το σύμφωνο συμβίωση έχει ληχθεί τώρα, έχει ψηφιστεί. Για τη δυνατότητα αυτό που ψηφίστηκε τώρα. Γιατί τα χρειάζεται? Κάνουν νόμο για να. Ψηφίζουν νόμο για να παντρευτεί μία γυναίκα έναν άνδρα? Όχι. Πάνε και το κάνουν οι άνθρωποι και δεσμεύονται γιατί το θέλουν. Ναι. Δεν τους το επιβάλλει και κανείς. Δεν μπορούν να συζήσουν. Και χωρίς αυτό, ναι. Οι άνδρες ναι, με τους άνδρες. Έχουν μια άλλη αντιμετώπιση από το κράτος. Δηλαδή, ας πούμε, σου λέει τώρα εγώ. Εγώ τα έχω με έναν άντρα. Έχω σχέση. Ναι. Ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, χτυπάω ξύλο. Μπαίνει στην εντατική. Δεν μπορώ να το δω αν δεν είμαι παντρεμένος. Αν είμαι παντρεμένος, αφήνω και πάω και το βλέπω. Μπορείς να κάνεις μία δήλωση νόμιμη μέσω ενός δικηγόρου που να λέει για όλα όσα συμβαίνουν στην ζωή μου, εάν εγώ δεν είμαι η στέση, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ναι. Εξοδοτώ αυτόν. Τέλος. Γιατί το θεωρείς λάθος αυτό? Γιατί να το κάνω? Γιατί συνέχεια προσπαθούν. Οι ομοφιλόφιλοι βία προσπαθούν να περάσουν πράγματα. Δεν είναι αρμό, δεν είναι πρέπον, δεν είναι ωραίο. Δεν θεωρείς, ρε παιδί μου, όμως ότι η κοινωνία, όχι τώρα πια, γιατί τώρα μπορεί να έχουμε περάσει και λίγο στο απέναντι, ότι η κοινωνία χρόνια πριν τους είχε στη γωνία, τους είχε στριμωγμένους και τους κοροϊδεύαμε, τους αυτόναμε. Οπότε και αυτοί σου λέει τώρα να κυραβετηθούν. Πήγανε στην άλλη όχθη τώρα. Μπορεί και να πήγανε στην άλλη όχθη. Αλλά κάποια στιγμή για να βρεθεί ισορροπία. Δεν πρέπει και αυτοί, ρε παιδί μου, να αποκτήσουν κάποια δικαιώματα. Εγώ γουστάρω να πηγαίνω με άντρες. Έχουν έλλειψη δικαιωμάτων? Όχι. Θέλουν να αποκτήσουν κάτι το οποίο δεν τους είναι απαραίτητο, δεν είναι ανάγκη να το έχουν. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω και εγώ να κάνω παιδί. Να έχουμε παρέμβαση τη μητέρα. Έτσι δεν κάνουμε. Δεν ξέρεις εσύ Έλληναν, ο οποίος έχει με σύντροφο και έχει αποκτήσει με μητέρα άλλη παρένθετο παιδί, έφυγε γυναίκα και έμεινε και το μεγαλώνει δύο άντρες. Στο πω εγώ μετά.
Πόσο λάθος είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Εγκληματικό είναι. Γιατί είναι εγκληματικό. Να σου πω. Δύο άνδρες μεγαλώνουν ένα παιδί. Ναι. Το παιδί αυτό από πού βγήκε. Από μία γυναίκα. Από μία άλλη γυναίκα. Από μία άλλη γυναίκα. Δεν είναι παρούσα. Ναι. Δεν θα είναι παρούσα στη ζωή του. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς που μεγαλώνουμε αυτό το παιδί. Του δίνουμε αγάπη πολύ. Πολύ. Δεν αμφιβάλλω. Πολύ αγάπη του δίνουμε. Δεν αμφιβάλλω. Και είμαστε και καλοί γονείς. Δεν αμφιβάλλω. Του λέμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Είμαστε δύο καλοί πατεράδες. Mm-hmm. Εκτός κι αν ο ένας γονείς. Η μαμά. Λείπει. Το θηλυκό πρότυπο λείπει. Ναι, αλλά μεταξύ μας εμείς, κάποιος κάνει τη μαμά. Σύγχυση λοιπόν για το παιδί. Ναι. Βλέπει ένα πρότυπο λοιπόν, το οποίο είναι συγκεκριμένο από την φύση, αλλά αυτό το πρότυπο κάνει κάτι παραφύση. Ναι. Σαν συμπεριφορά εννοώ κάνει κάτι. Δεν έχω τίποτα με τους ομοφυλόφιλους, έτσι. Μαζί τους είμαι. Δικαίωμά τους είναι. Τι, να κάνω εγώ κομμάτι στην ζωή τους. Όχι. Δεν πρέπει οι πράξεις σου όμως να βλάψουν έναν άνθρωπο, διότι βλάπτει το παιδί αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι, το παιδί αυτό βλάπτεται, ας πούμε. Το φυσικό τι είναι, το φυσιολογικό. Άνδρας, γυναίκα κάνουν παιδί. Αλλιώς δεν γίνεται παιδί. Τώρα πια θα σου πούνε όμως ότι κάποιοι ότι δεν είναι το φυσιολογικό. Αυτό το φυσιολογικό είναι για σένα και για τον Λιάγκα. Όχι, γιατί και εγώ τις ίδιες απόψεις έχω. Αλλά για τον Νίκο και τον Μάριο που είναι μαζί, το φυσιολογικό είναι να είμαστε δύο άντρες μαζί. Το φυσιολογικό είναι να κάνουμε ένα παιδί. Κάνετε ένα παιδί. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί. Άμα δεν μπορείτε, αφήστε το παιδί. Να υιοθετήσουμε. Δεν μπορείτε πάμε να υιοθετήσετε. Ένα παιδάκι σε ένα ίδρυμα. Όχι. Που είναι, το έχουν παρατήσει γονείς του και είναι έρμιο. Όχι. Το υιοθετώ και του δίνω αγάπη. Όχι. Δύο άντρες. Το παιδί. Όχι. Όχι. Επιβάλλεται να μεγαλώσει με τα δύο φύλλα. Επιβάλλεται. Λόγω φύσεως. Αν θες να πας παραθύσει, κάνε το. Νταλίδικα. Και θες να θεσπίσεις και νόμους και τα λοιπά. Που αυτό συμβαίνει. Αλλά δεν είναι το πρέπον. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο για το παιδί. Αγάπη θα του δώσεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί από αγάπη πας να το κάνεις. Αλλά τελικά η αγάπη σου εκπέμπει από πατρότητα. Ναι, και το αλλού από μητρότητα. Αλλά ένα άντρας δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι παραφύση. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις φίλους ομοφυλόφιλους. Βεβαίως. Και συνεργάτες. Και συνεργάτες. Πώς, δηλαδή, τι λέτε, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή ξέρουν αυτές τις απόψεις σου. Δεν σου λένε ρενότι σε λίγο. Γιατί να. Συμφωνούν. Βεβαίως και συμφωνούν, ρε Γιώργο. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Συγγνώμη, είναι παράλογο. Γιατί δεν να σε λένε ομοφοβικό, ρε παιδί μου. Ομοφοβικό να με πούν. Εκείνοι είναι ομοφοβικοί, αν με πούν εμένα ομοφοβικό. Εγώ που τους λέω την πραγματικότητα, την αλήθεια, το γεγονός, δηλαδή αυτό που η φύση ορίζει είναι ομοφοβικό, ενώ αυτός εκείνο το παραφύσει, να πούμε, να μου το κάνει νταλίκι, δεκτό. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να δείχνει και σε μένα στα παιδιά μου, τι θα έκανες. Τι να έκανα, τα ίδια τους έλεγα. Τι θα τους έλεγες. Τι θα έκανα δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έκανες. Το ρωτάω. Παιδί σου είναι, συνεχίζει να αγαπάς το παιδί σου, δεν συμφωνείς γιατί. Ξέρεις, δεν σου είναι αρεστό. Πήγαν και στην Αγγλία. Και στην Αγγλία το ποσοστό ομοφυλοφιλίας είναι και λίγο μεγάλο. Αυτό σου λέω τώρα. Να σου γύρισα δηλαδή ο γιος με κάνα τα γλαρά εκεί και να σου πει πατέρα, αυτό είναι φάτινα τώρα. Δεν θα μου αρέσει με τίποτα. Ναι. Δυστυχία μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά είναι το παιδί μου, το αγαπώ το παιδί μου. Εάν το παιδί μου τώρα μου πει μπαμπά, εγώ θα πάω να υιοθετήσω ένα παιδί με τον σύζυγό μου. Συζούν. Τι του λες εκεί. Ρε εσείς, κάτσετε εκεί που είσαστε να στο κρεβάτι σας και αφήστε το παιδάκι να πούμε στην φυσιολογική ροή των πραγμάτων τώρα. Θα πάρετε το παιδί να το μεγαλώσετε ως δύο μπαμπάδες ή ως δύο μαμάδες ή ως ένας μπαμπάς και μία μαμά που είναι μπαμπάς. Δεν είναι πρέπον. Είναι παραφύση. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και πάλι λέω, η ζωή σου είναι δική σου και την κάνεις ό,τι θες από τη στιγμή που δεν ενοχλείς τη ζωή των άλλων. Αυτό όμως θα ενοχλείς τη ζωή ενός παιδιού. Που το παιδάκι δεν θα το καταλάβει. Με αγάπη θα μεγαλώσει κτλ. Αλλά ομοφυλόφιλος θα γίνει. Από τους τραγουδιστές. Τραγουδιστικά τώρα. Ποιους εκτιμάς, ποιους γουστάρεις να ακούς. Ακούς καταρχήν ελληνική μουσική, επειδή ξέρω ότι ακούς και ξένες. Όχι, πολύ. Μόνο ξένα ακούς. Μόνο ξένα ακούς, ε. Ποιους γουστάρεις από τους ξένους, τι ακούς δηλαδή. Τα πάντα. Ροκ και τα λοιπά ή. Και... Εγώ έχω μεγαλώσει. Τι είναι DJ, εσύ, ρε παιδί. Ναι, έχω μεγαλώσει τη δεκαετία του 70. Ναι. Είχα το εξής πλεονέκτημα σε σχέση με τους πάρα πολλούς, οι οποίοι παίζανε. Ο Γιώργος έπαιζε ροκ, τέλος. Και αυτός που έπαιζε ροκ δεν έπαιζε soul. Εγώ έπαιζα soul, ροκ, τα πάντα. Και δίσκο δηλαδή όλα. Ό,τι καλό. Ναι. Ό,τι καλό έπεσε στην αντίληψή μου ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό κάνω και στη δική μας την μουσική. Αυτά που τραγουδώ δηλαδή είναι απ' όλα. Και εκτιμώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτοί που τραγουδούν δηλαδή αυτά που τους εκφράζουν. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι βγαίνει προς τα έξω πραγματικό, αληθινό. Ποιοι τραγουδιστές μου είναι συμπαθείς. Ναι. Πού τους κουστάρεις, σαν φωνή. Σαν φωνή. Ωραίμος. Ένα το κρατούμενο. Μ' αρέσει ιδιαίτερα η φωνή του. Και το έχω πει και πάρα πολλές φορές. Έχετε συναντηθεί με το Ρέμο τότε που είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση που είχε πει αυτός μικρό όνομα, μεγάλο όνομα κτλ. Όχι, όχι, δεν έχουμε συναντηθεί. Όχι. Αν συναντηθεί, θα του μιλήσεις. Πώς, θα του μιλήσω, δεν του μιλήσω. Θα του πω αυτά που πρέπει. Είναι δυνατό τώρα. Τι θα του πεις. Κοίταξε. Μπορεί να κρίνει ο Αντώνης εμένα γιατί. Ο Αντώνης, οποιοδήποτε Αντώνης. Διότι αυτό που είπα έχει πολιτική τοποθέτηση. Γιατί να με κρίνεις. Αν κάνω λάθος,
να μου το πεις, κάνεις λάθος. Mm-hmm. Αλλά να μην κρίνεις ελαφρά την καρδία, έτσι γενικά φοριστικά, να πούμε, καλός τραγουδιστής, τραγούδα μας, ας πούμε, αλλά γιατί κάποτε ο Παυλίδης, ο Αριστοτέλης, στην ΚΟ, ναι, ήταν περίοδος εκλογών, δύο ημέρες πριν τις εκλογές, κατέβηκε και όπως καθόμασταν μαζί με τους φίλους μου έξω από ένα μαγαζί του φίλου μου του Δημήτρη, ήρθε με την συνοδεία κτλ. Για ψηφοθυρία. Και κάποια στιγμή μπαίνει μες στο μαγαζί, βγαίνοντας έξω, εγώ μιλάω με τους δικούς του και μάλιστα του ενός του έλεγα: αδελφέ, η απόψη σου δίστανται με του Παυλίδη. Δηλαδή είσαι από αλλού εσύ. Τι δουλειά έχεις? Είμαστε παιδικοί φίλοι. Οκ. Okay. Βγαίνει ο Παυλίδης και λέει: Νόντι, εσύ. Χιουμοριστικά. Ναι, ναι. Είσαι καλός τραγουδιστής, να μου και τα λοιπά, αλλά μη μιλάς άσταυτα. Αυτό είναι φασισμός. Ναι. Αριστοτέλη, πάρ' τον πίσω και ζήτα συγγνώμη. Έλα τώρα. Όχι, έλα τώρα. Όπως το λέω, πάρ' τον πίσω και ζήτα συγγνώμη. Ναι. Εγώ, ό,τι και να πω, δεν εκπρόσωπο κανέναν. Εκπρόσωπο μόνο τον εαυτό μου. Κάνω λάθος για μένα. Mm-hmm. Εσύ, ό,τι και να πεις και ό,τι και αν κάνεις, βλάπτει εμάς, έτσι. Ναι, γιατί ήταν υπουργός. Λοιπόν, εσύ σταμάτα. Εγώ θα συνεχίσω. Σταμάτησε εκείνος. Εγώ συνεχίζω. Ρέμος. Άλλος που σου αρέσει. Ο Χατζηγιάννης, μ' αρέσει η φωνή του. Mm-hmm. Μ' αρέσουν αυτοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο χρώμα. Ο Βασίλης, ο Καράς. Mm-hmm. Ανέκαθεν. Από τότε δηλαδή που εγώ ξεκίναγα να τραγουδάω, έχω τραγουδήσει τραγούδια άλλων τραγουδιστών της ιδίας ηλικίας και χρονικής περίοδου κτλ. Δεν έχω πει. Και από γυναίκες? Για εμένα, μέγιστη η Χαρούλα η Αλεξίου. Μέγιστη. Mm. Από όλες τις απόψεις. Ανεξάρτητα αν κάποια στιγμή πήγε προς μία κατεύθυνση που της μείωσε την δημοτικότητα, γιατί το τραγούδι που κάνει είναι πιο ιδιαίτερο και μοιραία το ακολουθούν λιγότεροι, αλλά είναι η μέγιστη τραγουδίστρια. Mm. Μεγαλύτερα από τη Βιτάλη, πιστεύεις? Κοίταξε, αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι. Η Αλεξίου είναι αυτούσια. Mm. Η Βιτάλη νομίζω ότι έχει επηρεαστεί από... Η Βιτάλη τι είπατε και βγήκε και έβρισε το Ρέμο, λέει δεν έχει καλή φωνή ο Ρέμος. Δεν έχει καλή φωνή ο Ρέμος. Έτσι είπε, η Βιτάλη το είπε. Δεν μπορεί να το είπα. Έτσι το είπε. Ότι ο Ρέμος δεν έχει καλή φωνή. Λέει σιγά το σπουδαίο τραγουδιστή. Το είπε η Βιτάλη, ναι. Όχι, νομίζω ότι κάνει λάθος. Νομίζω ότι κάνει λάθος. Δηλαδή, κρίνοντας αυστηρά και αντικειμενικά, ο Ρέμος είναι καλός τραγουδιστής. Γιατί να πω, πώς γίνεται δηλαδή να νομίζω ότι δεν είναι. Αφού είναι ωραίος τραγουδιστής, έχει ζεστή φωνή. Δηλαδή αυτό που παράγει τέλος πάντων είναι έβυχο. Πώς. Mm-hmm. Εσύ πας και βλέπεις συναδέλφους ή όχι? Όχι, δεν πηγαίνω. Τελευταία φορά που είχα πάει σε κέντρο διασκεδάσεως ήταν στο Ρέμο με τον Πάριο. Αλήθεια. Το 2001. Σε σένα έρχονται συνάδελφοι? Έρχονται. Ποιοι έρχονται, δηλαδή ποιοι είναι φάνσου? Ο Καντώνης έχει περάσει το καλοκαίρι που ήμασταν στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος. Εδώ, στην Αθήνα. Πέρασε. Ναι, ναι. Του έδωσες μικρόφωνο να τραγουδήσει? Δεν το κάνω, Γιώργο. Δεν το κάνεις εσύ, Γιατί? Διότι εγώ δεν θα ήθελα να μου το κάνουν ποτέ. Μία φορά μου το έκανε ο Στάθης Αγγελόπουλος, ναι, το 93-94, ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αντροπή, Μεγάλη. Διότι εκείνη τη στιγμή, εγώ έχω πάει με άλλες συνθήκες, έτσι, με άλλη διάθεση, και κάποια στιγμή με εκθέτης δίνοντας το μικρόφωνο που να τραγουδήσει. Δεν είσαι έτοιμος να τραγουδήσει εκείνη τώρα, ναι. Με την ορχήστρα, το ξέρει αυτό, στον τόνο μου θα το πούμε, εγώ ακούω. Γιατί να εκτεθώ? Με την Πέγγι πότε ξεκινάτε τώρα? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, mm-hmm, και έχει να κάνει μόνο με το κατασκευαστικό, πρώτη του μηνός. Με Πέγγι. Είναι η Πέγγι, είναι η μοναδική ελπίδα που μας έμεινε. Αντιληπτών. Ναι. Να το πω και στον κόσμο. Λύρω, αντιληπτών, ναι, η ελπίδα, ναι, οκ. Okay. Είναι η Χριστίνα Εσάλτη, η Σαραντάου. Κάνει και μεγάλη επιτυχία τώρα η Εσάλτη. Ναι. Κάνει, ναι, είναι πολύ hot. Την Χριστίνα την είχα και ως μικρή τραγουδίστρια πριν από χρόνια στον Η 48 ώρες, εξαιρετικό συγκρότημα. Ο Άγγελος ο Δάνος, η Μαρία Ισχυνά και μου διαφεύγει το όνομα του άλλου του παιδιού του τραγουδιστή, του Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι με την Πέγγι και δεν έχω γνωριστεί μαζί του, αλλά συμμετέχει. Παίζουμε στο Λάμψη από τη Δευτέρα που μας πέρασε το καινούργιο σου τραγούδι. Ερωτικό, εξαιρετικό, εκπληκτικό. Ευχαριστώ. Έχετε πολλά ερωτικά τραγούδια στο καινούριο? Αυτό είναι 7 τραγούδια ερωτικά. Α, 7 ερωτικά τραγούδια. Ναι. Είναι μια τριλογία. Ναι. Το πρώτο ήταν τα κοινωνικά τραγούδια, το δεύτερο είναι τα ερωτικά και το τρίτο είναι τα χορευτικά. Άρα τώρα είμαστε στα ερωτικά. Ναι. Η Λονότης πολύ αγαπάμε αυτός, ο ερωτικός. Εντάξει, μια ματιά σου μονοστάνεται, με αγαπάς. Πολύ. Λοιπόν, άρα και χορευτικός. Ένα μεγάλο χειροκρότημα παρακαλώ πολύ στον Νότη Φακιανάκη, που αν μη τι άλλο απέδειξε και σήμερα ότι έχει απόψεις, συμφωνείς, διαφωνείς και τη στηρίζει. Με μαχητικότητα. Άκουσα και μια κονσέρβα χειροκρότημα, έτσι. Το λέω. Εντάξει, να είμαστε λίγο. Δεν έχουμε λεφτά να έχουμε κανονικό χειροκρότημα εδώ. Ότι μου σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάθε καλό.
Τα δικά μου κάνανε, εσύ τα δικά σου. Τα δικά μου. Τα δικά μου.